Ακούστε πώς κοιμήθηκαν 99 μοναχοί μέσα σε μία ημέρα. Οι 99 μοναχοί φύλακες και προστάτες της Κρήτης, με πρώτο τον Ιωάννη τον Ερημίτη, τιμούνται από την Εκκλησία μας και ιδιαίτερα της Κρήτης. Στις 7 Οκτωβρίου, ο Όσιος Ιωάννης καταγόταν από την Αίγυπτο και μαζί με άλλους 35 Όσιους πατέρες αναχώρησαν για την Κύπρο. Από την Κύπρο τους ακολούθησαν άλλοι 39 πατέρες από διάφορα μέρη που ζούσαν εκεί ασκητικά και έφτασαν 75 στο σύνολο στην Ατάλεια της Μικράς Ασίας. Εκεί ενώθηκαν με άλλους 24 μοναχούς. Έτσι συμπληρώθηκε ο αριθμός 99 πατέρες. Από την Ατάλεια μπήκαν σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη. Όμως ο άνεμος ανάγκασε να κυροβολήσουν στη Γάβδο, ύστερα από μεγάλη θαλασσοταραχή. Στη Γάβδο παρέμειναν 24 μέρες και στη συνέχεια έφυγαν για την Κρήτη και αποβιβάστηκαν στην Παλαιοχώρα. Όμως τότε είδαν ότι αποσίαζε ο Ιωάννης, που ο Θεός, θέλοντας να δείξει τη δύναμή του, τον άφησε στη Γάβδο. Τότε οι 98 πατέρες, με πίστη στο Θεό, άρχισαν να φωνάζουν: «Αδελφέ Ιωάννη, έλα κοντά μας και μη φοβάσαι». Ο Ιωάννης πήγε στην παραλία της Γάβδου και αφού έκανε το σημείο του σταυρού, άπλωσε το ράσο του και σε λίγο ήταν κοντά με τους άλλους 98 πατέρες. Τότε αναχώρησαν όλοι για τα βουνά της Κρήτης για να βρουν σπήλαια να μείνουν. Ο Ιωάννης, θέλοντας να μείνει μόνος του, φανέρωσε στους αδερφούς του την πρόθεσή του, τους αποχαιρέτησε και πήγε να σκητεύσει σε άλλο μέρος, που θα είχε περισσότερη ησυχία, στη σπηλιά Κισάμου, για να καταλήξει αργότερα στο ακροτήρι Χανίων. Η τροφή του ήταν χόρτα, σκηνόκαρπος και χαρούπια. Αποτέλεσμα να είναι πολύ αδύνατος και να μην μπορεί να σταθεί όρθιος. Μία μέρα στις 6 Οκτωβρίου, πηγαίνοντας σκυφτός, θεωρήθηκε άγριο ζώο από κάποιο βοσκό κυνηγό που τον χτύπησε βαριά. Πληγωμένος ο Ιωάννης σύρθηκε μέχρι τη σπηλιά του. Όμως ο βοσκός, ακολουθώντας τις κυλίδες αίματος, ήρθε στη σπηλιά όπου είδε τον Ιωάννη με σταυρωμένα τα χέρια. Κατάλαβε αμέσως το λάθος και κλαίγοντας τον παρακάλεσε να τον συγχωρέσει. Ο Ιωάννης του είπε: «Ο Θεός, παιδί μου, να σε συγχωρέσει». Και αμέσως παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Ο βοσκός στη συνέχεια σε όλα τα Χανιά έλεγε το σφάλμα του, αλλά και για τον Άγιο που έγινε γνωστό σε όλη την Κρήτη και πολλοί πιστοί πήγαιναν στο μέρος αυτό να προσκυνήσουν. Όλοι οι άλλοι Άγιοι 98 πατέρες, μόλις το έμαθαν, παρακάλεσαν τον Θεό να τους αναπαύσει όλους την ίδια εκείνη η μέρα. Όσο και να φαίνεται παράδοξο και απίστευτο στους ανθρώπους, όλοι οι πατέρες πέθαναν την ίδια μέρα, ακουμπώντας τα ραδιά τους ο ένας πάνω στον άλλο. Έγιναν τα κεφάλια τους στους ώμους και προσευχόμενοι παρέδωσαν το πνεύμα τους κάποια στιγμή από τις 3 έως τις 7 η ώρα, την ίδια ημέρα στις 6 Οκτωβρίου. Η μνήμη τους μετατέθηκε στις 7 Οκτωβρίου από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολιος Κύριλλο, επειδή την ημέρα αυτή τιμάται ο Απόστολος Θωμάς. Την ευλογία τους να έχουμε.